Τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Ναι. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους καλεσμένους σας και στους τηλεθεατές σας. Αυτός είναι ο λόγος, μήπως τους αδικούμε τους συνδικαλιστές? Δεν τους αδικούμε τους συνδικαλιστές. Και μάλιστα, πριν πάμε στην ουσία της κουβέντας, θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παπαδάκη. Με εντολή του Πρωθυπουργού, εμείς δώσαμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είναι ενεργείς από τις 13 το 10, τις οποίες δεν τις είχε δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και εξηγούμε, ενώ του τις είχαν ανακοινώσει, μιλάμε για μη μισθολογικές παροχές, το Υπουργείο Οικονομικών και το Χουλουκού επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε εγκρίνει αυτές τις μη μισθολογικές παροχές στις συλλογικές συμβάσεις. Ωραίο είναι να βλέπουμε λοιπόν πως μια αριστερή κυβέρνηση επί 4 χρόνια κορόιδευε τους εργαζομένους. Αφού λοιπόν εμείς τους είπαμε ότι θα τους τις δώσουμε αυτές τις μη μισθολογικές παροχές, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια του κράτους, χθες το βράδυ, εκβιαστικά θα έλεγα, κάνουν μια στάση εργασίας, διότι αρνούνται 21 άνθρωποι να κατέβουν στις θέσεις που κατήχαν για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρισκόντουσαν, όπως σας είπα, σε αυτές τις θέσεις. Παρατύπως είχαν πολλοί από αυτούς μεταφερθεί, πάνω από 200 άτομα, σε θέσεις γραφείου. Και σήμερα το μεγάλο ζητούμενο που έχουμε στο μετρό, στη στασή, είναι να έχουμε εκδοτήρια μηχανήματα για να μπορεί το επιβατικό κοινό να εξυπηρετείται και να υπάρχουν υπάλληλοι κάτω στα εκδοτήρια να εξυπηρετούν τον κόσμο. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι το οποίο είναι απόλυτα σαφές. Εμείς είμαστε δίπλα στους εργαζομένους, αλλά όταν εκβιάζουν την κυβέρνηση θα μας βρουν απέναντί τους. Διότι στόχος δικός μας, και νομίζω ότι αυτό πρέπει κάποτε να το συμφωνήσουμε όλοι στον πολιτικό κόσμο αυτής της χώρας, είναι ότι δεν μπορεί μια ομάδα συνδικαλιστών να κρατάει ομήρους 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στις δουλειές τους. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε πολύ σύντομα είναι το εξής. Θα θέσουμε ζήτημα του ελάχιστου προσωπικού ασφαλείας, έτσι ώστε να υπάρχει προσωπικό για να γίνεται τα πρωινά και τα βραδινά δρομολόγια. Μα δεν κάνω λάθος, υπάρχει αυτή σε περίπτωση, η όχι, δυνατότητα δεν υπάρχει, για προσωπικό ασφαλείας. Βέβαια, οι εργαζόμενοι, σε όλη την Ευρώπη χρειάζεται νομοθετική διάταξη, το εξετάσαμε χθες, διότι χθες 6 ώρα το απόγευμα κάνανε συνέλευση. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε το απίστευτο γεγονός άνθρωποι να πηγαίνουν να πάρουν το μετρό και να μην έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει απεργία. Και εμείς αυτούς τους εκβιασμούς δεν πρόκειται. Δεν το ενημερώσανε και τα δελτία ειδήσεων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ είναι και η ευθύνη της ενημέρωσης. Τι θα γίνει είναι το θέμα. Τι θα τους κλείσεις μέσα. Αν αποφασίσουν να συνεχίσουν. Βέβαια, εκείνοι λένε ότι υπάρχουν 700 κενές θέσεις. Και αντί να καλυφθούν αυτές οι 700... Υπάρχουν, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχουν 700 κενές θέσεις. Έτσι λένε στην ανακοίνωση. Χρειάζεται να γίνει. Εμείς δώσαμε εντολή. Και ότι δεν είναι από αδρανείς. Και ότι δεν είναι από αδρανείς θέσεις, αλλά από οργανικές θέσεις. Αυτό δεν είναι ορθό. Που καλύπτουν ανάγκες. Η στασή έχει κενά αλλού. Στο συγκεκριμένη γενική διεύθυνση δεν υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, εγώ μπορώ να δεχθώ τις αιτιάσεις και τα παράπονα των εργαζομένων και η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή για να τα συζητάμε. Εδώ όμως μιλάμε για μια κατάσταση απαράδεκτη και το τονίζω αυτό. Μιλάμε για μια κατάσταση ανθρώπων οι οποίοι στη διάρκεια των τελευταίων ετών είχαν με αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων είχαν εκατοντάδες υπάλληλοι ανήκοντες στο προσωπικό πεδίο, μεταφέρθηκαν σε θέσεις γραφείου. Και εμείς λέμε αυτό το οποίο λέει και επιτάσσει κοινή λογική. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε, για να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα. Αν επιτρέπετε λίγο, τάχιστα.